Αγαπητοί τηλεθεατές σε Ελλάδα και σε Ομογένεια, γεια σας. Από τόπο σε τόπο με την εκπομπή μας βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό χωριό του νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο Δειράκι. Το Δειράκι είναι συνδεδεμένο με την Επανάσταση του 21, αφού εδώ στην περίφημη Μονή Ρεκίτσας εμόνασε το έτος 1816 και για έναν χρόνο μέχρι το 1817 ο Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας. Ωστόσο, εκεί στη Μονή Ρεκίτσας ήταν το στέκι όλων των ηρώων της Επανάστασης του 21, των Μωραϊτών ηρώων, έτσι, και εκεί προετοίμαζαν την Επανάσταση του 21. Αναφέρομαι σε Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, σε Παπαφλέσσα, στον Δειραχίτη ήρωα τον Παναγή Κεφάλα, στον Παπατούρτα, ο Λεβέντης, ο παπάς, ο Παπατούρτας, ο οποίος λειτουργούσε στην Μονή Ρεκίτσας και αυτός, στον Νικήτα το Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά, στον Αναγνωσταρά και έναν σωρό άλλους. Έτσι, για να έχετε γνώση και εικόνα του που βρισκόμαστε. Δίνουν μεγάλη μάχη οι Δειραχίτες για να κρατήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Σήμερα λοιπόν σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Το Δειράκι βρίσκεται μία ανάσα από τον νομό Μεσσηνίας αλλά και από τον νομό Αρκαδίας. Είναι στα σύνορα. Είναι το τελευταίο χωριό, να το πω έτσι, του νομού Αρκαδίας. Επισκεφτήκαμε τη Μονή Ρεκίτσας, την Ιερά Μονή. Θα μιλήσουμε για την κλειστή οικονομία του χωριού τα παλιά τα χρόνια. Έχουμε κάποια έθιμα που αναβιώσαμε εδώ στο χωριό, θα τα δείτε, όπως για παράδειγμα το αλώνισμα, το άλεσμα. Έχουμε τράχανα, το παραδοσιακό φαγητό του χωριού, μέχρι και άρμεγμα θα παρακολουθήσετε σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί το Δειράκι ως γνωστόν ζούσε από την κτηνοτροφία και από τους αγρότες του τα παλιά τα χρόνια. Νομίζω όμως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ανέβουμε στο λίθαρο, στη συνοικία του Δειραχίου, για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί μας περιμένουν και είναι πολύ και σπουδαίοι αυτοί που μας περιμένουν. Φύγαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Δειραχίτες και δειραχίτσες, με μεγάλη χαρά, από τόπο σε τόπο με την εκπομπή μας, βρισκόμαστε στο ιστορικό Δειράκι. Και πάλι καλώς σας βρήκαμε. Από εδώ, από αυτά τα τιμημένα χώματα και ειδικά από την περίφημη Μονή Ρεκίτσας, ξεκίνησε η Επανάσταση ουσιαστικά του 21, για να ξέρετε από πού κατάγεστε. Παπαφλέσσας, Παναγής Κεφάλας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικήτας Σταματελόπουλος, Νικηταράς, Αναγνωσταράς, Παπατούρτας, θα μπορούσα να πω τόσους, όλοι συγκεντρώνονταν εδώ σε αυτά τα χώματα και ιδιαιτέρως στη Μονή Ρεκίτσας, για να ξεκινήσουν με πάθος και αγάπη την απελευθέρωση της πατρίδας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εντάξει, ιδιαίτερη στιγμή και για μένα, διότι κατά το ίμιση, να το πω έτσι, κατάγομαι από την πλευρά της μητέρας μου. Γεια σου, μαμά Μαρία. Λοιπόν, κατάγομαι από το Δειράκι Μεγαλουπόλεως. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι διπλή η συγκίνηση και για μένα σήμερα. Λοιπόν,
Δεν θα σας λογοπολιβολήσω, έχουμε πλουσιότατο πρόγραμμα. Να σας πω εντάχει ότι έχουμε σπουδαίους ερμηνευτές σήμερα εδώ και μουσικούς. Είμαστε πάντοτε με την εκπομπή μας υπέρ της εντοπιότητας και το αποδεικνύουμε. Θέλουμε δηλαδή πάντοτε να φέρνουμε ντόπιους όταν πιστεύουμε ότι διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που θέλουμε για να βγαίνουν σε εκπομπές που δεν είναι άλλα από τη σοβαρότητα, από την πιστότητα και από την ακρίβεια στη μουσική μας παράδοση. Βεβαίως να πω ότι συμμετέχει σήμερα ο Σύλλογος Ελληνικών Χωρών και Εθνογραφικών Ερευνών, ο Θηρεάτης, με χοροδιδάσκαλό του το Μανώλη το Γύφτο. Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα χορευτικά που πάντοτε το επιλέγω και το θέλω κοντά μου. Οι Τεραχίτας βλέπω έχουν βάλει τα καλά τους σήμερα εδώ. Ο πρόεδρος λοιπόν του Μορφωτικού Συλλόγου, Νικήτας ο Τζούβελης. Νικήτα μου, γίνα στην κάμερα. Και ο Κωστάκης ο Τζούβελης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Πρόεδρε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς όρισες, αστέρι μας. Καλώς όρισες, Χρήστο μας. Διραχίτες και διραχίτισες. Ιστορική μέρα σήμερα για το ιστορικό Διράχη. Γιατί εδώ, στα ιερά χώματα, όποια πέτρα και ανησυχώσεις, βρίσκουμε αίμα πολεμιστών, αυτούς που ανέφερε ο Χρήστος μας, το αστέρι μας, το παιδί μας. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ ο Χρήστος ο Μιλωνάς, το διραχήτικο παιδί. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Δεν είναι ώρα για λόγια, είναι ώρα για πράξεις. Σε απολαμβάνουμε, στέλνουμε τα χαιρετίσματα σε όπου γης διραχήτες, τους ομογενείς μας, τους χαιρετάμε και στέλνουμε την αγάπη μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πρόεδρε, καλώς όρισες, Χρήστο μας. Καλώς σας βρήκα, πρόεδρε. Δώσε το μικρόφωνο και στο βλαστάρι σου, έχεις βγάλει ένα σπουδαίο παιδί, τον Κωστάκη, τον ξεπέρασε τον πατέρα σου. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου, Χρήστο. Καλώς όρισες στο χωριό μας. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ ένας μεγάλης φήμης μουσικολόγος, λαογράφος, σαν και σένα. Ευχαριστούμε που ήρθες να αναδείξεις την ιστορία του χωριού μας, του τόπου μας, με μέσα την εκπομπή σας από τόπο σε τόπο, την οποία απολαμβάνουμε από τηλεόραση και σε καμαρώνουμε. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στο χωριό μας και για μας. Να είστε καλά. Θα απαντήσω με μία μόνο λέξη, η οποία περικλεί όσα νιώθω για όλους σας. Θα πω μόνο ότι σας αγαπώ πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κράτησε εδώ πρόεδρε, θα ζητήσω να έρθει κοντά μας εκπροσωπώντας το Δήμο Μεγαλόπολης. Το Διράχη να πούμε ότι ανήκει στο Δήμο Μεγαλόπολης, πρώην Δήμο Φαλεσίας. Έτσι, πρόεδρε, να έρθει κοντά μας ο Δημήτρης ο Σιέμπος. Χρήστο, συγγνώμη, δύο λεπτά. Ναι. Έχουμε να προσφέρουμε σε τιμή ένδειξη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό σου μία πλακέτα που είναι το πιο σημαντικό που έχει να κάνει ο σύλλογός μας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σε ένδειξη τιμή και ευγνωμοσύνη προς την εκπομπή σου και προς το πρόσωπό σου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Με συγκινείτε. Ευχαριστώ, αγόρι. Ευχαριστώ. Και αυτό θα καλάθι... μου το κρατήσει, Κωστή. Φαντάζομαι είναι τα προϊόντα του χωριού μας. Αυτά που μεγάλωσα. Για να σου θυμίζει τον τόπο σου. Έτσι, με τις γεύσεις του χωριού μου, όπως μεγάλωσα. Παραδοσιακά προϊόντα υπάρχει, του χωριού μας. Τραχανά. Θα δείξουμε και τραχανά σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ μας διευκολύνεις, Κωστή. Προσεχέτα μου. Θα κοσμούν τη βιβλιοθήκη μου. Τώρα τι σε καλέσω, κύριε Αντιδήμαρχε ή γιατρέ μου. Δημήτρη και γιατρό. Έτσι, Δημήτρη μου. Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς ευχαριστούμε για που ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Δήμου Μεγαλόπολης. Αν και με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν ήξερα ότι η μητέρα σας είναι καταγωγή από το Διράχη. Ναι. Συγχαρητήρια για τη συνέχιση του έργου του πατέρα σας με αυτή την εκπομπή. Ένα σημαντικό έργο που επιτελείτε για τη διατήρηση της παράδοσης, της λαογραφίας και του αληθινού δημοτικού τραγουδιού. Μας είχε συντροφεύσει ο πατέρας σας από μικρά παιδιά που βλέπαμε κάθε Κυριακή την εκπομπή. Έτσι. Τώρα μας συντροφεύετε εσείς. Να συγχαρώ τον πρόεδρο της κοινότητας του Διραχείου, τον Σύλλογο και όλους τους κατοίκους για την προετοιμασία που κάνανε για να είναι όλα τέλεια σήμερα και συγχαρητήρια. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης βρήθη προσωπικότητων όλων των ιστορικών περιόδων αλλά και της Επανάστασης του 1921 και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι που μέσω και αυτής της εκπομπής θα ακουστεί το όνομα του Δήμου του Διραχείου και του Δήμου παντού. Βέβαια σας προσκαλούμε και σαν Μεγαλόπολη, σαν Δήμο Μεγαλόπολη στην πόλη να κάνουμε μια αντίστοιχη εκπομπή και σας καλοδεχούμε όποτε θέλετε. Από τώρα σας λέω ότι δεσμεύομαι να έρθω στη Μεγαλόπολη μας από τόπο σε τόπο να κάνουμε το αφιερωμά της. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ, πάλι. Δημήτρη μου, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εγώ μαζί σας θα έρθω τώρα σιγά-σιγά, γιατί πρόεδρε, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το πρόγραμμά μας, έτσι. Βάλτε τα δυνατά σας να βγει το Διράχη όπως του πρέπει. Πάμε, ας ξεκινήσουμε.
Για μας τους νεότερους δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να συναντάμε φωτισμένους δασκάλους, όπως λέμε. Ένας από αυτούς είναι ο καθηγητής, ο κύριος Χίζας. Κύριε καθηγητά, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ που καλώς όρισες, Χριστάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνεις την τιμή να κάνεις την εκπομπή από το χωριό μας, είναι και δικό σχολείο δηλαδή. Τιμή μου. Και πάντα άξιο. Στο Δειράχη, στο εξοκλήσι του προφήτου Ηλιού, συναντήσαμε με μεγάλη χαρά το φιλόλογο καθηγητή Ηλία Σχίζα και έγκριτο ιστορικό της περιοχής. Κύριε καθηγητά, ξέρετε ότι σας εκτιμώ και σας σέβομαι πάρα πολύ και θα ήθελα έτσι, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να μας μιλήσετε λίγο συνοπτικά με το δικό σας ωραίο τρόπο για την ιστορία του χωριού. Ναι, αρχίσουμε από την τοπογραφία του χωριού. Mm-hmm. Βρίσκεται στο ακρότατο σημείο του νομού Αρκαδίας, υπάρχει και στο νομό Αρκαδίας, γειτονεύει με τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Αλλά από την Τρίπολη απέχουμε 64 χιλιόμετρα, από τη Σπάρτη 49, από τη Μεγαλόπολη 32 και από την Καλαμάτα 27. Καλαμάτα είναι πολύ πιο κοντά. Βέβαια. Διοικητικά υπαγόμαστε στο Δήμο Μεγαλόπολης, πρακτικά ο κόσμος εξυπηρετείται με την Καλαμάτα. Πρώτη μνήμα για το Δειράχη έχουμε στο λεξικό του Στεφάνου Βυζαντίου, κυκλοφορούμενο εθνικά. Ο Στέφανος Βυζάντιος έζησε τέλη 5ου, αρχές 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Μετά έχουμε το Χρυσόπουλο του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρονίκου του Δευτέρου, που βασίλευσε από το 1282 μέχρι το 1328, τέλη 13ου, αρχές 14ου αιώνα. Σε ένα Χρυσόπουλο όριζε, καθόριζε τα δικαιώματα, τα γεωγραφικά της Μητροπόλεως Μονεμβασίας. Εκεί μνημονεύει και το Δειράχιον και λέει Δειράχιον, πόλης αρχαία ούτω καλουμένη. Το όνομα οφείλεται στον ήρωα Δειράχιον, ο οποίος ήταν γιος της Μέλισσας και του θεού Ποσειδώνα, ήρωας, Δειράχιος. Η Μέλισσα ήταν κόρη του Επιδάμνου. Το Δειράχιο της Αλβανίας στην αρχαιότητα λεγόταν Επιδάμνος. Στο Δειράχιο υπήρχε κλειστή οικονομία, όπως και σε πολλά χωριά της πατρίδας μας. Ορεινά ή ημιορεινά. Εμείς είμαστε ημιορεινό. Τι θα πει αυτό, κύριε καθηγητά, όταν λέμε κλειστή οικονομία? Θα πει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ό,τι παρήγαν οι ίδιοι. Mm-hmm. Από τρόφιμα, από ενδυμασία κλπ. Οι γυναίκες υφαίνανε στους αργαλιούς που εδώ στο χωριό τους λέγανε λάκους. Mm-hmm. Και όλα τα ενδυματά τους τα ετοίμαζαν εκεί. Είχαμε και κάποιες μοδίστρες, δηλαδή γυναίκες ανάπηρες ήταν οι μοδίστρες, κυρίως κουτσές, οι οποίες παρά την αναπηρία τους, εν τούτης μάθανε την τέχνη τη μοδιστική και εξυπηρετούσαν όχι μόνο το χωριό αλλά και τα περίχωρα. Αυτό, κύριε καθηγητά, είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι εδώ βλέπουμε μια πρωτοπορία του χωριού, έτσι. Ναι. Από εκείνη λοιπόν την εποχή πρόσεχε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα αμαία όπως λέμε σήμερα, και δεν τα περιθωριοποιούσε. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό για το χωριό. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι βλέπουμε ότι τελικά υπήρχε από τότε ευαισθησία στον τόπο μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κύριε καθηγητά, είχαμε μήλους εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκτός από τους περίφημους μήλους του Δειραχείου και τους μήλους, λόγω φυσικής ροής του νερού από το βουνό στο ρέμα, είχαμε καμιά δεκαριά μήλους, νερόμήλους. Έτσι. Οι οποίοι άλεσαν τα σιτηρά του χωριού και των περιχώρων, ακόμη και Μεσσήνια από μακριά έρχονταν και αλέθανε. Οι δε Δειραχείτες ήταν και μηλωνάδες κατεξοχήν. Λειτουργούσαν όχι τους μήλους του Δειραχείου μόνο, αλλά και της Μεσσηνίας και της Σπάρτης και της Μεγαλοπόλεως. Μάλιστα δε, για να το φεδρύνουμε λίγο το πράγμα, όταν γεννιόταν το αγόρι, του δίνανε ένα χτύπημα στο μέτωπό του με το σφούγγι. Το σφούγγι ήταν ένα κομμάτι από δέρμα λαγού, με το οποίο μαζεύαν τα αλεύρια όταν απλωνόταν στο μήλο που άρεσε. Και ευχόταν στο μωρό, άντε και καλός μηλωνάς. Και συμπληρώνω, και αν δεν γίνει μηλωνάς, ας γίνει και παπάς. Λέτε να μου ρίξαν κανένα σφούγγι. Βέβαια, οι Δειραχείτες έχουν επίδοση και στα γράμματα. Και σήμερα πάρα πολλά παιδιά έχουν σπουδάσει, σε όλα τα επιστήμες και τα επαγγέλματα έχουμε εκπροσώπους. Λένε δε οι περίοικοι ότι είναι το νερό του Δειραχείου που τους κάνει τους Δειραχείτες να μαθαίνουν τα γράμματα. Το οποίο νερό, να πούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα πόσιμα νερά που υπάρχουν στην πατρίδα μας, έτσι. Ακριβώς. Και απορώ ακόμα πως δεν κάνατε εμφιαλωτήριο στο χωριό. Κάντε το επιτέλους, το ωραιότερο νερό είναι. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, κύριε καθηγητά. Μας μιλήσετε λίγο και για τους ήρωες της περιοχής, γιατί μην ξεχνάμε, το Δειράχι και όλη η περιοχή εδώ είναι, όπως λέμε, μπαρουτοκαπνισμένη. Ακριβώς. Έτσι, πάμε σε ένα τραγούδι.
χαϊδέψω. Πίσω στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον καθηγητή φιλόλογο Ηλία Σχίζα, ακούσαμε ένα τραγούδι που μας μίλαγε, κύριε καθηγητά, για πράγματα απίθανα. Για αυτά δηλαδή που δεν γίνονται. Απίθανα πράγματα συνέβησαν όμως και στο χωριό τα παλιά τα χρόνια. Έτσι, απίθανα και πολύ συγκινητικά για το μέλλον του τόπου. Κάποιοι έδωσαν την ψυχή τους εδώ. Έχουμε σπουδαίους ήρωες που περάσανε από το χωριό μας. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτά. Έχουμε και επώνυμους και το ανώνυμο πλήθος. Δηλαδή, το 1659. Με συνεργασία του προνοητή της Πελοποννήσου, προνοητής λεγόταν ο Βενετός διοικητής της Πελοποννήσου, γιατί είχαμε νετοκρατία τότε, και του Πατριάρχη του Οικουμενικού της Κωνσταντινούπολεως, έγινε μια συνεννόηση να χτυπήσουν τους Τούρκους. Ξεκίνησαν οι διραχύτες από εδώ και οι πισινοχωρίτες, πίσω από το βουνό που είναι της Αλαγωνίας στα χωριά, και μπήκαν στην Καλαμάτα. Βέβαια οι Βενετοί δεν βοηθήσαν γιατί πολεμούσαν στην Κρήτη τότε. Και απέτυχε το κίνημα αυτό το 1659. Υπέστησαν και λαϊλασίες και σφαγές. Μετά έρχομαστε στα ορλοφικά. Πάλι εκκινήθησαν και οι διραχύτες το 1669-70. Και αυτό το κίνημα απέτυχε. Μετά έχουμε τους προεπαναστατικούς ήρωες, οι οποίοι δρούσαν εδώ και είχαν κέντρο τους τη Ρεκίτσα. Η Μονή Ρεκίτσα ήταν κέντρο κλεφτών και αρματολών. Εκτός από το δικό μας τον τοπικό ήρωα, τον Παναγιώτη Κεφάλα, και οι άλλοι καπεταναίοι μαζεύονταν εκεί, Κολοκοτρονέοι, Νικηταράς, Ζαχαριάς. Ο Ζαχαριάς προεπαναστατικός είχε δώσει μάχη μαζί με τον Μαντζάρι, όπως Μαντζάρης καταγόταν από το πιάλι της Στεγέας. Και ενώ ήταν νεαρό παιδί, διακρίθηκε στη μάχη και μετά έστησε δικό του ασκέρι και έφτιαξε και μια σημαία με τρία χρώματα. Κόκκινο, άσπρο, μαύρο. Αίμα, ελευθερία, θάνατος. Λοιπόν, ο Ζαχαριάς. Ο Βλαχομπαρμπιτσιώτης, ο Ζαχαριάς. Μπιτσιώτης από την Μπαρμπίτσα της Λακωνίας. Έτσι. Είχε δράσει εκεί. Μετά, ο Παπαφλέσσας, φεύγοντας από τη Μονή Μελανιδιά, σε μόνασε στη Ρεκίτσα, και είναι γνωστό το επεισόδιο με τον Τούρκο αγά του Λεονταρίου, που άναψαν το τουφεκίδι και έφυγε απειλώντας ότι θα επιστρέψει η Πασάς η Δεσπότης. Πήγε Ζάκυνθο, μετά Κωνσταντινούπολη, έγινε φιλικός εκεί πάνω κλπ. Κλπ. Ο Κεφάλας ο δικός μας έγινε το 1819 φιλικός, γιατί εδώ στο Δειράχη ήταν κατάλληλο το μέρος, ως απομακρυσμένο από τα κέντρα, για τη φιλική εταιρεία. Και όπως λέει και ο ποιητής μας, στα θεμελιά μου τα βουνά. Όταν ο Ιμπραήμ στο Μανιάκι αντιμετώπισε την αντίσταση του Παπαφλέσσα και του δικού μας του Κεφάλα και φωνεύτησαν και οι δύο εκεί με τους 300 νεοτέρας Ελλάδος, ήθελε να φτάσει στην Τρίπολη, γιατί ήταν το κέντρο του Μοριά, και άμα καταλάβανε την Τρίπολη ήταν κυρίως της περιοχής. Βέβαια,
Ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε τότε, μάζεψε 5-6 χιλιάδες αγύμναστους βέβαια πολεμιστές και τους περίμενε στα σύνορα Αρκαδίας Μεσσηνίας στο Δερβαίνι. Αλλά κάποιος εφιάλτης το πρόδωσε στον Ιμπραήμ και γύρισε από τη Σιρόκα, πάνω από την Πολιανή, την πλαγιά του βουνού, για να πάει στην Τρίπολη. Μεταξύ Πολιανής και Ακόβου, ο Κολοκοτρώνης που ήταν εκεί με κάτι κανονάκια έδωσε μια μικρή μάχη. Στα πιο πάνω προς το Δειράχη πάλι είχαν στήσει καρτέλες δικοί μας πολεμιστές. Τελικά φύγανε για την Τρίπολη και περνώντας πάνω από το χωριό Γούπατα μεταξύ Ακόβου και... Από τα Γούπατα. Τα Γούπατα, ναι. Είναι δύο βουνά που μοιάζουν σαν να έχει ένα ξηρό και γίνεται τραμπάλα. Τα λέγανε τραμπάλα. Τότε τώρα τα κάνανε δραμπάλα. Έγινε σημαντική μάχη γιατί είχαν πάει όλοι οι δικοί μας εκεί και ο Σπαρτιατικός στρατός, έτσι λεγόταν η μανιά της, υπό τον Γιατράκο, 2-3 μελόνια τα πολεμούσαν και ο Κολοκοτρώνης από μακριά, αφού εξαντλήθηκαν τα πάντα, τους έδωσε εντολή να υποχωρήσουν νύχτα και αυτή είναι η περίφημη μάχη της Δραμπάλας 6-7 Ιουνίου του 1825. Μετά την απελευθέρωση, ο κεφάλας δεν ζούσε, ο γιος του έγινε δήμαρχος, κεφαλαισίας και μεγαλοπόλεως και βουλευτής. Ο κεφάλας ο Γιώργος, ο γιος του Άρα Λίρωα. Λοιπόν, Παναγής Κεφάλας από εδώ, Παναγιώτης Κεφάλας, Παπαφλέσας δίπλα από την Πολιανή. Ο Αναγνωσταράς. Ο Αναγνωσταράς λεγότανε Κορομιλάς. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Σταματελόπουλος Νικήτας, ο Νικηταράς. Και ο Κολοκοτρώνης. Γαμπρός του Νακοβητών. Γαμπρός στον Άκοβο. Η γυναίκα του Κολοκοτρώνη ήταν από τον Άκοβο. Η αδερφή της ήταν η μητέρα του Νικηταρά. Ο Νικηταράς. Ήταν ανιψιός του. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ήταν ανιψιός του Κολοκοτρώνη. Για καταλάβετε τι συνέβησαν εδώ έτσι, σε αυτή την περιοχή και στο Δειράχη. Βέβαια, δεν είπαμε ότι το Δειράχη ήταν και έδρα επισκόπου. Να το πούμε και αυτό. Ο επίσκοπος Δειραχείου του 18ου αιώνα υπαγόταν στη Μητρόπολη Μονεμβασίας. Μονεμβασίας και Σπάρτης. Έτσι λέγεται και τώρα. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λέμε να εκτιμάμε εμείς οι νεότεροι την ιστορία της πατρίδας μας. Και τις θυσίες των προγόνων. Να εκτιμάμε τις θυσίες των προγόνων μας και όσα πέρασαν όλοι αυτοί για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, κύριε καθηγητά. Οι οποίοι με μηδενικά μέσα προέβαλαν την παλικαριά τους και γίναμε έτσι ελεύθεροι. Ακριβώς. Ο μισός ελληνικός πληθυσμός στην Επανάσταση του 21 σφαγιάστηκε. Έμεινε ο μισός πληθυσμός. Έτσι. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Λοιπόν, ο γυναικείος καλοπισμός θαυμαζόταν ιδιαίτερα στην αρχαιότητα. Οι γυναίκες μάλιστα φρόντιζαν πολύ το κάλος και την ομορφιά τους. Στα μάτια τους, στα φρύδια τους, στα μαλλιά τους και στις παριές τους, δηλαδή στα μάγουλά τους, έβαζαν διάφορα ψημίθια. Διάφορες δηλαδή σκόνες. Επίσης εμέλαινον την κόμην τους, δηλαδή έβαφαν τα μαλλιά τους όπως λέμε. Στα μάγουλά τους δε έβαζαν φυκιασίδι, δηλαδή μια σκόνη από φύκια που την έφερναν από την Αίγυπτο οι έμποροι. Και θα θυμάστε και το τραγούδι που σας είχαμε δώσει σε προηγούμενη εκπομπή μας που έλεγε ότι «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δυο μαύρα φρύδια και αγναντεύουν τα καράβια που έρχονται αράδα-ράδα, που έρχονται από το Μισήρι της Αιγύπτου και μας φέρνουν τι, το φκιασίδι, δηλαδή τη σκόνη από φύκια που την χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες στο πρόσωπό τους για καλοπισμό». Η κόρη λοιπόν του τραγουδιού μας, η Χαϊδούλα, προτιμούσε τη βαφή των μαλλιών της με τον οπό, όπως γράφεται με όμικρον και όμικρον, δηλαδή με το ζουμί του βρασμένου καριδόφυλλου. Μες του πασά τον πλάτανο και στην καινούργια βρύση, Χαϊδούλα ανελουζότανε και τα μαλλιά της πλέκη. Χαϊδούλα είναι η χαϊδεμένη, που αργότερα έγινε όπως ξέρετε και κύριο όνομα. Του Ρίγα ο γιος επέρασε στο άλογο καβάλα και τ' άλογο κοντοκρατή και της Χαϊδούλας λέει, «Χαϊδούλα, τα μαλάκια σου με τι τα έχεις βαμμένα? Τάχω με καριδομπογιά να σφάζω τους λεβέντες». Εννοεί δηλαδή να τους ρίχνει από έρωτα, να τους πεθαίνει από έρωτα. «Να σφάζω 5 στη Λαμπρή και 8 τα Κωνσταντίνου και τα Γιαννιού του Ριγανά να σφάζω 15. Χαϊδούλα, ναι, χαϊδό μωρί μωρί.
Σοκράτη, μωρέ, και της χαϊδούλας λέει. Χαϊδούλα, τα καϊδό, μωρή, μωρή, χαϊδούλα, τα μαλάκια σου. Βρισκόμαστε στην Πολιανή, στη γενέτειρα του Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά. Πάτερ μου, καλώς σας βρήκαμε. Αγαπητέ Χρήστο, καλώς ήρθατε στον ιστορικό αυτό τόπο. Με συγκινείτε ιδιαίτερα, σας ευχαριστώ. Και με παιδάκρια στα μάτια θα σπάζουμε κι εγώ στη δεξιά σας, το μαγουλό σας. Να είστε καλά. Εδώ συναντήσαμε με χαρά τον ιερέα του χωριού, πατέρα Ευστάθιο Δικαίο, που είναι απόγονος του μεγάλου ήρωα Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα. Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και χαρά που μας δώσετε σήμερα και βρεθήκατε σε αυτό το ιστορικό τόπο που θα φανεί αυτή η ωραία Πολιανή, μπορώ να πω, σε όλο τον πλανήτη. Να είστε καλά, Παπαστάκη. Παρά τα γερατιά, ξανανιώνω σήμερα που βλέποντας αυτή την εκπομπή θα τη βλέπουν κάποτε τα παιδιά, τα εγγόνια και θα λένε πράγματι υπήρξε κάποιος άνθρωπος που αγάπησε την Πολιανή και ήρθε στην Πολιανή και άφησε κάτι για την Πολιανή. Γιατί δυστυχώς περνάνε πολλοί, μαζένουν πολλά και δεν μας αφήνουν τίποτα. Σας υπερευχαριστώ λοιπόν και το δώρο το δικό μου από τη θέση αυτή είναι μια μεγάλη ευχή. Να είστε καλά, να είστε όπου καλά είστε και να προσφέρετε το έργο με καλοσύνη, με χαρά και με υγεία. Και να είστε βέβαιοι ότι ο μισθός σας θα είναι από αλλού, όχι από μένα. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ. Παπαστάθη μου, μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στο χωριό στην Πολιανή. Λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας που είμαστε στο Δειράχη ότι ο μεγάλος Γρηγόρης Παπαφλέσσας, βλέπω έτσι το φλογερό του βλέμμα απέναντί μου εδώ, ήταν από την Πολιανή. Όπως και πίσω μου ο σπουδαίος Χρήστος Κορομιλάς ή ο γνωστός σε όλους μας Αναγνωσταράς. Δύο μορφές της Επανάστασης του 21 κατήγονται από εδώ. Μάλιστα, η δράση τους, όπως λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, ήταν στη γύρω περιοχή. Από τη Μονή Ρεκίτσας ξεκίνησαν ουσιαστικά το μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση του γένους. Και κοιτάζοντας, επαναλαμβάνω, τον Παπαφλέσσα, σκέφτομαι ότι ο πρωτεργάτης της Επανάστασης, ο υπαριθμόν 1, ήταν ο Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας. Εσείς είστε απόγονός του. Αν ο Παπαφλέσσας δεν είχε πατήσει τόσο πόδι, όπως λέμε, δεν ξέρουμε αν θα είχε γίνει και η Επανάσταση. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για τον μεγάλο Παπαφλέσσα. Ο Παπαφλέσσας, λοιπόν, ήταν από την πολύ μεγάλη οικογένεια του Δημητρίου Δικαίου, ο οποίος ήταν 28 τα αδέρφια, από δύο γάμους βέβαια, το γένος Ανδρώνικου, η δεύτερη γυναίκα, ήταν το μικρότερο από τα 28 παιδιά. Από ό,τι λένε ιστορικοί, ήταν ένα ζωηρό παιδί, πανέξυπνο, και αυτό το έδειξε βέβαια και μετά από την πορεία της ζωής του, που έφτασε εκεί που έφτασε. Έδωσε λοιπόν μεγάλη σημασία για το χωριό,
Φεύγοντας δεν αγνώρισε το χωριό, μάλιστα μπορώ να σας πω και μάλιστα βρέθηκε και στη Γενική Αρχή του Κράτου, βρέθηκε μια επιστολή η οποία όταν είναι υπουργός θέλησε να στείλει χρήματα στον πατέρα του να κάνει σχολείο και μάλιστα κατά την παράδοση λένε έγινε το σχολείο γιατί φοιτήσαμε και εμείς τα παιδιά σε αυτό το παραδοσιακό σχολείο. Και μάλιστα η επιστολή αναφέρει ότι θα πλήρωνε βέβαια και τους δασκάλους. Γιατί τότε δυστυχώς οι δάσκαλοι δεν είχαν μισθούς, δεν είχαν. Ήταν ένας άνθρωπος φιλόδοξος, έξυπνος και μάλιστα ο ιστορικός γράφει ήταν δε και πολύ όμορφος. Την πρώτη εξυπνάδα λοιπόν την έδειξε στην Πολιανή στην ηλικία 9 χρονών. Όταν λοιπόν οι φορατζίδες που πέραν τους φόρους τότε εδώ ήρθανε με τα μπουλάρια τους και με τα άλογα να πάρουν τα σιτάρια για τα κρασιά και τα λάδια, ο Παπαφλέσσας έπιασε λέει από τα άλογα τις μύγες και τους έριξε στους γαϊδάρους. Με αποτέλεσμα τα ζώα αυτά να κυλιώνται κάτω και να γίνει ζημιά. Αφορμή αυτό, από αυτό τον έδεσε σε μία μουριά η οποία βρίσκεται ακόμη. Θα έλεγα ότι θα πρέπει όλοι μας κάθε φορά που μιλάμε γι' αυτό τον ήρωα να πρέπει να είμαστε πάντα όρθιοι, όχι καθιστοί. Και τούτο το έδειξε και ο Ιμπραήμ όταν τον έστεισε όρθιο, τον έπλυνε, τον φίλησε και σεβάστηκε την Ανδρεία και την εξυπνάδα του. Ας μην λιμπονούμε λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα. Ο σεβασμός δεν δόθηκε από αυτόν τον αντίπαλο των μεγάλων που λέγεται Ιμπραήμ. Παπαστάθη, θέλω να μας πείτε έτσι δύο κουβέντες και για τον αναγνωσταρά, τον Λεβέντη. Μία μεγάλη μορφή για την Επανάσταση αυτός και ένας καλός πατριώτης έδειξε τον πατριωτισμό του. Με τον Παπαφλέσσα είχαν έρθει προστριβές. Μάλιστα είχε σκοτώσει και τον αδερφό του Παπαφλέσσα. Αν είναι γνωστό, το ξέρετε αυτό. Και μπροστά στο εθνικό συμφέρον, ο Παπαφλέσσας όχι μόνο που είχε τόσα αδέλφια να τον καθαρίσει, αλλά τον κάναν και γαμπρό από δικαιοπούλα. Παπαστάθη, τα οστά του αναγνωσταρά και του Παπαφλέσσα είναι εδώ. Εδώ. Ο Θέμελης, ο πρώτος, ο Μητροπολίτης, ο Προκάτωρος του Χρυσόστομου, ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Έφερε λοιπόν του Παπαφλέσσα. Mm-hmm. Όμως δεν το θεωρούσαμε καλό να είναι του Παπαφλέσσα εδώ στην χωριό του και του αναγνωσταρά να βρει στη φρακτηρία και ο Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος, ο τρίτος κατά σειρά, ο Σαββάτος. Ο οποίος ο άνθρωπος... σεβασμιότατος Μεσσηνίδης. Ναι, και ο νυν σήμερα Μητροπολίτης. Και καθηγητής μας στη Θεολογική Σχολή. Ναι. Με πρωτοβουλία λοιπόν και ενδιαφέρον, είπε λοιπόν ο άνθρωπος και έκανε την προσπάθεια αυτή και με πομπή, με τιμές και δόξες, έφερε τα οστά. Τα έχουν εντυχιάσει εδώ πέρα σε αυτή την μπλάκα που βλέπετε. Και κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή μετά τις 20 Μαΐου, ψάλλεται ένα τρισάκι εδώ πέρα και ο καθένας καθέτει τα στεφάνια του, γίνεται μια γιορτή, ας το πει κανείς, μια τελετή, γιορτή μπορεί να τη χαράξει, μια εθνική γιορτή για τον τόπο μας. Βλέπω ότι γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια πλέον στην Πολιανή και από τον πρόεδρο του χωριού, από τον Γιάννη τον Μουτσιούλα, το φίλο μου, να γίνει από ό,τι μαθαίνω και ιστορικό μουσείο και να ξαναπάρει το χωριουδάκι, το όμορφο, η Πολιανή πνοή. Πείτε μου δύο λόγια και γι' αυτό. Συμφωνώ απόλυτα για όλα αυτά. Ο Γιάννης είναι νέος άνθρωπος, φιλοδοξεί, θέλει και πιστεύω του εύχομαι να τα δει. Ίσως αυτή η εκπομπή δώσει την ευκαιρία και γίνει κάτι καλύτερο για τον τόπο μας. Πρέπει.
ερθόρυτες. Ένα ιστορικό μνημείο ανεκτίμητης αξίας, σε έναν ευλογημένο τόπο συναντήσαμε με μεγάλη χαρά τον ιερέα του Δυραχείου, τον πατέρα Φώτιο Τζαμουράνη. Παπα Φώτη, την ευχή σας. Την ευχή μου, παιδί. Στην ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Ρεκίτσας, γνωστή και ως Ιερά Μονή Παπαφλέσα, συναντήσαμε με μεγάλη χαρά τον ιερέα του Δυραχείου, πατέρα Φώτιο Τζαμουράνη, που μας μίλησε για τη μονή σύμβολο της Επαναστάσεως του 21. Χρήστο, παιδί μου, καλώς όρισες στον τόπο που από μικρό παιδί ερχόσουν εδώ με τους γονείς σου και τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Είμαι με πολύ συγκινημένος. Κι εγώ, Παπα Φώτη. Κι εγώ το ίδιο είμαι. Ιστορική στιγμή και για μένα, διότι από μικρό παιδί, όπως είπες πολύ σωστά, ερχόμασταν εδώ, μας έφερνες εσύ, μας έφερνε ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Παπαγιάννης, ο Βλαχάκης, ο παππούς μου, Βεβαίως. Ο πατέρας της μητέρας μου. Το χωριό μας έλαχε να είναι ένα από τα ιστορικότερα χωριά της Επανάστασης του 21. Βεβαίως. Και πάντοτε περίμενα αυτή τη στιγμή, το λέγαμε, το συζητάγαμε, και ήρθε η ώρα, Παπα Φώτη, να έρθουμε Σωστά. έτσι στη Μονή Ρεκίτσα, στην ιστορική Βεβαίως. Αυτή μονή, όπου πίσω σου, Παπα Φώτη, είναι Βεβαίως. Η ιστορική μονή, είναι το εκκλησάκι του Αγίου Βεβαίως. Γεωργίου. Άχι. Και δεξιά μου είναι η πρωτομή. Το μεγάλο Παπαφλέσα, αλλά θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, Βεβαίως. Παπα Φώτη. Βεβαίως. Χρήστο μου, εδώ βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό τόπο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Ρεκίτσας, ονομαζομένης πλέον Μονής του Παπαφλέσα. Γιατί από το 1816 έως το 1817 εδώ εμόνασε ο τότε ιερομόναχος Γρηγόριος Δικαίος Φλέσας Παπαφλέσας από την Πολιανή. Και πήρε το όνομά του η Μονή. Εδώ λοιπόν για το πότε ιδρύθηκε αυτή η Μονή και ποιος ήταν ο ιδρυτής της, δεν υπάρχει κανένα γραπτό στοιχείο.
Το μόνο γραπτό στοιχείο έχουμε ότι ανεκαινίστη το 1714 και αγιογραφήθηκε από τον κριτικό αγιογράφο Μιχαήλ Παιδιώτη το 1714. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια συντήρησης αυτού του πλούτου των αγιογραφιών. Είναι ένα εκκλησάκι πέτρινο, το καθολικό. Είναι το μόνο που έχει απομείνει από όλη την Ιερά Μονή που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 21 και πετρόκτιστος ναός, σταυρεπίστεγος όπως λέγεται, με κεραμοσκεπή χειροποίητη. Οι διαστάσεις του είναι γύρω στα 6 μέτρα επί 10, δηλαδή 60 τετραγωνικά. Λοιπόν, η μονή αυτή, κατά άλλους ερευνητάς, λέγεται ότι επί ενετοκρατίας παλιά ήταν μία από τις 20 πλουσιότερες μονές της Πελοποννήσου. Είχε τεράστια περιουσία. Στα γενικά αρχεία του κράτους υπάρχει το κτηματολόγιο της μονής, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς το κάθε ένα χωράφι που είχαν. Είχαν πάρα πολλά ελαιοπερίβολα. Ελαιοπερίβολα, αμπέλια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είχαν και ένα μήλο, αλευρόμηλο, στα κάτω Γιαννέκα, στο χωριό εδώ δίπλα. Λοιπόν, τα ενίκια που εισέπρεταν τα χρησιμοποιούσαν πρώτον για να προστατέψουν τους ανθρώπους οι οποίοι εδιώκονται από τους Τούρκους. Δεύτερον, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους αρματολούς και τους κλέφτες όσο μπορούσαν δυνατόν. Ήταν μια αγκαλιά για αυτούς εδώ. Έπειτα, είχαν χρησιμοποιεί το ημονή σαν στρατηγείο και σαν χρησφύγετο των οπλαρχηγών. Έπειτα ήταν σαν κρυφό σχολείο. Γιατί εδώ υπήρχε πλούσια βιβλιοθήκη και τα Ελληνόπουλα μαθαίνανε γράμματα, ελληνικά τότε. Και επίσης σαν ορμητήριον εδώ ήταν. Εδώ ξεκινούσαν τις επιδρομές εναντίον των Τούρκων. Να τονίσουμε ότι εδώ τα χώματα είναι αγιασμένα, Παπαφώτη. Βεβαίως. Εδώ ουσιαστικά ήταν το στέκι των οπλαρχηγών μας του Μοριά και από εδώ, από τη Μονή Ρεκίτσα στην Ιστορική, ναι, ξεκίνησαν την Επανάσταση ουσιαστικά. Βεβαίως. Εδώ κάναν τις συναντήσεις τους, τις συνελεύσεις τους. Ποιοι ήταν, Παπαφώτη, εδώ, για να καταλάβει ο κόσμος που παρακολουθεί. Θα σας πω. Ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος από τα Τουρκολέκα, ο περίφημος Νικηταράς που λέμε. Ήταν ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης από τον Άκοβο. Ήταν μετά ο Παπαφρέσας από την Πολιανή. Ήταν ο στρατηγός Παναγιώτης Κεφάλας από το Δυράχι. Ήταν ο Παναγιώτης Κολοβός από το Λεπτίνι. Ο Παπατούρτας. Ο Παπατούρτας. Παπατούρτας. Δεν ξέρουμε γιατί βγήκε Παπατούρτας. Λεβέντης όμως λένε ο Παπατούρτας. Γιγαντός όμως παπάς. Γιγαντός όμως ιερέας ήταν Λεβέντης. Πάντα μπροστά. Που ήταν εδώ, έτσι. Βεβαίως. Λειτουργούσε εδώ στον Αγιώργη, στη Μονή Ρεκίτσας. Και ο Ζαχαριάς. Ο Βαρβιτσιώτης από την Μπαρβίτσα, ένα παλικαρόπουλο που 16-17 ετών, επειδή έτρεφε πολύ μεγάλο μίσος εναντίον των Τούρκων, γιατί είχαν σκοτώσει τον αδερφό. Είχε πάει σε μια ομάδα ενός παλικαριού του Ξιγκάρη, του καπετάνου Ξιγκάρη, συμμετείχε σε αυτή και οργάνωνε επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Καταλαβαίνετε που ήταν η πηγή, η κοιτίδα του 21, εδώ ήταν όλοι μαζεμένοι. Γιατί ονομάστηκε Μονή Ρεκίτσας, Παπαφώτη? Να σας πω. Διότι εδώ που βρίσκεται σήμερα το πηγάδι, πολύ πιθανόν. Το πηγάδι που πιθανόν, βλέπω πίσω. Το πηγάδι που βλέπετε πίσω. Που έχει νερό άφθονο και σήμερα και πάλι πάρα πολύ ωραίο και γευστικό. Πιθανόν αργότερα να υπήρχε ριάκι. Ριακίδιον Ρεκίτσα. Παπαφώτη μου, θα μου συγχωρέσετε την επιθυμία να περάσω σε ένα τραγούδι. Είναι εκείνο που πάντοτε σας αφιέρωνα, ναι, όποτε ερχόμουν στο χωριό τα καλοκαίρια και τραγούδαγα. Το αγαπημένο και το δικό σας αλλά και του αημνής του παππούλη μου, του Παπαγιάννη, του Βλαχάκη. Με μεγάλη θα περάσουμε χαρά. Λοιπόν στην Παπαλάμπρανα και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο χωριό. Χαρικά πολύ που σας είδα. Εγώ Χριστέ μου, καλώς όρισες. Πάμε λοιπόν στη γνωστή μας Παπαλάμπρανα. Ο λαός μας κατά καιρούς με την ποιητική του φαντασία, με νοήματα αλλά και με ομοιοκαταληξίες στους στίχους του κάθε τραγουδιού, περνούσε και δικά του θέματα, χωρίς τυχώς να γνωρίζει ότι αυτή του η παραποίηση μπορούσε να είναι βλαπτική για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Έτσι και εδώ στην Παπαλάμπρανα, ο λαός τον ταβαντούρι, ας το πω έτσι, της κλεψιάς, το μετέτρεψε σε ταβαντούρι του γάμου και σε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι ο Παπαλάμπρος πάντρευε τάχα τις κόρες του, τις δυο του θυγατέρες, δύο άσπρες περιστέρες, και γι' αυτό πολλοί είναι μαζωμένοι. Παπαλάμπρανα καημένη. Ενώ στην πραγματικότητα ο κόσμος είχε μαζευτεί, φίλες και φίλοι, λόγω της ληστείας και της έντασης που προκλήθηκε. Αυτό συμβαίνει όταν σχολιάζουμε λοιπόν αβασάνιστα το ιστορικό των τραγουδιών. Τώρα θα σας δώσω
το αυθεντικό ποιητικό κείμενο της Παπαλάμπρινας και θα το αποδώσουμε στη γνήσια μορφή του για να καταγραφεί για πάντα. Στου Παπαλάμπρου την αυλή «Κόσμος είναι μαζωμένη». Προσέξτε εδώ, δεν πρόκειται για Αττική σύνταξη. Το «Κόσμος είναι μαζωμένη» δεν είναι Αττική σύνταξη, αλλά για σχήμα κατά των νοούμενων. Και συνεχίζει το τραγούδι. Μην ο παπάς είναι άρρωστος, μην η παπαδιά πεθαίνει. Ούτε ο παπάς είναι άρρωστος, ούτε η παπαδιά πεθαίνει. Οι κλέφτες τους εγδίσανε και τα φλουριά ζητήσανε. Μια λιγερή εφώναξε, τους κλέφτες τους ετρόμαξε. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το τραγούδι. Στου παπά, λα παπά, λα. Παπαλάμπρινα, καημένη.
Στο ξοκλήσι του Αγίου Νικήτα Δυραχείου συναντήσαμε με μεγάλη χαρά τον Δημήτρη Σχίζα. Κύριε Σχίζα, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθες, Χριστό μου. Ο απόστρατος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας Σμήναρχος Δημήτρης Σχίζας μας μίλησε για το θαύμα που συνετελέστη εδώ ανήμερα της Πεντηκοστής το 1825. Χριστό, καλώς όρισες στην πατρίδα σου. Εδώ που είμαστε ήταν το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα. Ανεκκινήστη επί εδεσιμωτά του Ιωάννου Βλαχάκη, του παππού σου. Ποια είναι η αξία τότε, γιατί βρισκόμαστε εδώ και γιατί ανήμερα της Πεντηκοστής γίνεται, τελείται εδώ Θεία Λειτουργία. Ο Ιμπραήμ μετά την μεγάλη θυσία στο Μανιάκι ήταν ελεύθερος πλέον, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα του και βάδιζε προς την Τριπολιτσά. Επειδή είχε κάποια πληροφορία του Σοδερμένη, τον περιμένει ο Κολοκοτρώνης, Πλαπούτας και άλλοι, προτίμησε να ανέβει από τη Σιρόκα επάνω. Εν τω μεταξύ, πολλοίς κόσμος, κυρίως γυναικόπαιδα, άμαχος δηλαδή πληθυσμός, ήρθε εδώ σε αυτά τα κακοτράχαλα μέρη να προφυλαχθεί από τη σφαγή του Ιμπραήμ που οπωσδήποτε θα υφίστατο. Κακοτράχαλα, αλλά πολύ σημαντικά. Πολύ, έτσι, πολύ σημαντικά, γιατί μπορούσαν να προστατευτούν. Έτσι λοιπόν εδώ σε αυτό το χώρο που ήταν μοναστήρι την εποχή εκείνη, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Το μοναστήρι παρεπτούντος ήταν εδώ, κάπου πίσω μου, έτσι ναι, δεν είναι. Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο υπήρχε το παλιό, το πρώτο μοναστήρι, μάλιστα. Που ήταν εδώ τότε. Πολύς κόσμος. Ιστορικά αναφέρεται ότι ήταν περίπου 3.000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι σε αυτόν εδώ τον χώρο, διασκορπισμένοι. Και το μόνο όπλο που είχαν ήταν η προσευχή. Δεν είχαν τίποτα άλλο. Βέβαια. Δεν είχαν όπλα να τον αντιμετωπίσουν. Βέβαια. Ήταν άμαχος πληθυσμός. Η ρίση που ακούμε κάθε τέλος της Θείας Λειτουργίας λέει «Ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Και εδώ αυτή η θεωρητική πλέον ρίση έγινε πραγματικότητα. Έγινε πράξη εδώ, έγινε σε αυτό το σημείο. Έγινε πράξη αυτό εδώ το χώρο. Για πείτε μας. Γιατί. Γιατί ξαφνικά εν εθρία ξεσηκώθηκε ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος και οι ορδές του Ιμπραήμ δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ιερά αυτά μέρη και έτσι εστράφησαν προς την άλλη πλευρά. Άρα η πίστη και μόνον αυτών των ανθρώπων τους έκανε να γίνει το θαύμα, προξένησαν με την πίστη τους το θαύμα και γλίτωσαν από τις σφαγές του Ιμπραήμ. Άρα λοιπόν... Αυτό ήταν και εμείς το Δυράχι, τιμούμε αυτή την επέτειο αυτής της, αυτού του θαύματος μπορώ να πω. Και έτσι κάθε Πεντηκοστή, κάθε χρόνο, εδώ τελείται Θεία Λειτουργία. Στη μνήμη αυτού του θαύματος που έγινε τότε, άρα, το λοιπόν, 1825. Άρα λοιπόν ήταν γύρω στα 3.000 άτομα περίπου, άμαχος πληθυσμός εδώ, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι, ήταν κρυμμένοι σε αυτόν τον τόπο, προσεύχονταν, δεν είχαν κανένα άλλο όπλο τους, αλλά για μένα είχαν το μεγαλύτερο όπλο που μπορούσαν να έχουν, γιατί όταν προσεύχονται πολύ, όπως λέει και η παράδοσή μας, τα πάντα γίνονται καλά. Γι' αυτό λένε όταν κάποιος είναι άρρωστος στη ζωή προσευχηθείτε πολύ γιατί οι προσευχούλες όταν ενώνονται πιάνουνε. Έτσι λοιπόν προσευχήθηκαν όλοι αυτοί μαζί, τους άκουσε ο Άγιος Νικήτας και έγινε αυτό λοιπόν το θαύμα ενώ ήταν καλοκαιρία, έπιασε μπόρα, έγινε κατακλυσμός στην ουσία με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να φτάσει ποτέ ο Τούρκος εδώ. Άνεμη, και ισχυρή άνεμη. Και δεν μπόρεσε ο Ιμπραήμ να έρθει εδώ ποτέ. Ποτέ. Και στράφηκε προς τον Άκοβο, όπου την επομένη έγινε η μάχη της Ραμπάλας έξω από τον Άκοβο. Η μάχη της Ραμπάλας. Θα ήθελα να μου πείτε και δύο λόγια για τη Μονή για τα παλιά τα χρόνια. Η Μονή λειτουργούσε πολύ πριν από την Επανάσταση. Και μάλιστα η παράδοση λέει ότι πολλοί εξέχοντες πριν αναλάβουν κάποια μεγάλη αποστολή της περιοχής εδώ περνούσαν από εδώ να προσευχηθούν. Και αναφέρεται μάλιστα ότι και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 1449 που εκλήθη να αναλάβει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως ο αυτοκράτορας που δυστυχώς ήταν ο τελευταίος πέρασε από εδώ, προσευχήθηκε και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε. Εδώ υπήρχαν κελιά, έτσι ήταν μοναστήρι. Επίσης, μοναστήρι και μεγάλο μοναστήρι. Επίσης, την 21η Μαρτίου του 1821, 21η Μαρτίου, ο πνταρχηγοί της περιοχής περάσαν από εδώ, προσευχηθήκαν εδώ και μετά πήγανε, ενωθήκανε με τον Πεδρόβιο Μαυρομιχάλη και καταλάβανε αμαχητή
την Καλαμάτα. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σας συνάντησα και ακόμη περισσότερο που καταφέραμε και φτάσαμε στον Άγιο Νικήτα. Είναι αρκετά μακριά από το χωριό. Ο δρόμος, εντάξει, είναι δύσκολος, αλλά τα καταφέραμε, ήρθαμε. Στο μέλλον πιστεύω θα φτιαχτεί και ο δρόμος. Έχετε κάνει ήδη πολλές προσπάθειες σαν χωριό για να φτιαχτεί ο δρόμος. Πάντως φτάσαμε, προσκυνήσαμε και μας είπατε όλα αυτά τα τόσο πολύ σημαντικά και συγκινητικά. Εμείς εδώ μεγαλώσαμε με τραχανά όλα αυτά τα χρόνια και να λοιπόν που ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθώ κι εγώ έτσι πιτσιρικάς που μου μάθαινε η γιαγιά μου πως φτιάχνει τον τραχανά από τις φίλες της γιαγιάς μου, γιατί εσύ κυρία Ελένη ήσουν φίλη με τη γιαγιά μου την Ελένη, έτσι είχατε και το ίδιο όνομα. Να σου δώσω το μικρόφωνο έτσι σιγά σιγά και να μου περιγράψετε με δύο λόγια τη διαδικασία, το πώς φτιάχνουμε τραχανά, γιατί θέλω στο φινάλε της εκπομπής, στο τελείωμα, να είναι έτοιμος. Έτσι, να τον έχουμε έτοιμο, να τον πάρουμε, να τον δοκιμάσουμε. Καλώς όρισες, είσαι στο χωριό μας. Γεια σου, κυρία Λένη μου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μας ετοίμησες και ήρθες και μας έδωσες αυτή τη χαρά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Δική μου η χαρά. Δική μου η χαρά. Ευχαριστούμε. Ο πιο ωραίος τραχανάς που φάει ήταν στο Δειράχη. Ναι. Για πες μου τώρα, κυρία Λένη, ποια είναι η διαδικασία. Το βάζουμε, το γάλα ξυνίζει. Κοντά έτσι για να σε ακούω πιο καλά. Τρεις ημέρες μετά το ζυμώνουμε, τα αφήνουμε γίνεται και το κόβουμε και μετά το ψιλοκόβουμε έτσι πρώτα και μετά το τρίβουμε στο κόσκινο. Ωραία, το κόσκινο. Ναι. Ναι. Μετά? Μετά τον ελιάζουμε. Για πόσο καιρό, για αρκετό καιρό. Για τρεις ημέρες, το θυμάμαι από τη γιαγιά. Καλά, γιατί άμα δεν ελιαστεί καλά, χαλάει. Ναι. Δεν μου λες τώρα, εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, όποτε φτιάχναμε τραχανά, τραγουδούσαμε κιόλας, ε. Ναι, τραγουδήσαμε. Για να πάει καλά ο τραχανάς, λέγα. Να πιάσει το ζυμάρι. Για να πάει καλά η ζύμη. Ναι, ε? Ναι. Μπράβο ρε κυλά, για έτσι να ρωτήσω εδώ και τις φίλες μου, πώς πάμε η νεότερη γενιά. Καλησπέρα σας και από εμάς. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, εσείς και η ομάδα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται παραδοσιακά πάρα πολλά χρόνια.
ακόμα και σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να δείξουμε το χωριό μας και όλη αυτή τη διαδικασία που προανέφερε η Ελένη. Το όνομά σας? Γεωργία Τσενέ, Μιχαλέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω ξανά. Σας βλέπω χαρούμενες και με φόρα φτιάχτε τον ωραιότερο τραχανά. Περιμένω να δοκιμάσω το βράδυ, έτσι. Φυσικά είναι ο μοναδικός τραχανάς. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ, Γεωργία μου. Και ολικής αλέσεως και υγιεινής διατροφής. Και πέρα για πέρα υγιεινός. Λοιπόν, η Παναγούλα μου τι κάνει? Έλα, Χριστό μου. Ο φίλος μου Νικήτας είναι καλά? Να μου τον φιλήσεις. Ίδιος με σένα είναι, όπως σε βλέπω. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στο χωριό μας και το τίμησες. Τιμή μου. Και όλα αυτά που παρασφάσαμε ήταν χαρά για σας και για τον τόπο μας. Πω, τι χαρά μου δίνετε πάντως, να ξέρετε. Λοιπόν, μέχρι εγώ να σας δώσω την ευκαιρία και τη δυνατότητα και τον χρόνο να ετοιμάσετε τον τραχανά της εκπομπής, θα περάσουμε εμείς σε ένα τραγούδι. Η μάνα μου με πάντρεψε, θα μας πει το τραγούδι αυτό. Θα μας το τραγουδήσει ο Παπαγιάννης ο Πριλίγκος. Ξέρετε ότι τα παλιά χρόνια οι μανούλες, αν δεν θέλαν την ύφη το γαμπρό, ξέρετε τι γινόταν, παίρναγαν το δικό τους. Κάτι τέτοιο μας λέει το τραγούδι, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει τη μάνα, όπως ακούστε, αετομάνα, για να δείξει την καπατσοσύνη. Να δείξει με την καλή έννοια την πονηριά της μάνας που ήθελε να πάρει ο γιος της εν προκειμένου νύφη της αρεσκίας της, έτσι. Κάτι βεβαίως που δεν ήθελε ποτέ το παιδί. Συνέβαιναν και αυτά. Αυτά εγώ δεν τα πρόλαβα στο Δειράχι, δεν είχαμε τέτοια τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, ετοιμάστε τον τραχανά μας, σας φιλώ να συνεχίσουμε εμείς το πρόγραμμά μας με το ωραίο τραγούδι και μετά έπεται συνέχεια. Η μάνα μου με πάντρεψε το κόσμο καλέσε η μάνα μου. Βάζει κουφέτα στο χαρτί τρομαρά της. Βάζει κουφέτα στο χαρτί και πάει καλέ και πάει να την καλέσει. Και χαρά σου λιγέρι κορί μου. Για και χαρά σου λιγέρι καλώς καλέ καλώς την
ξεκινάει το μάνα. Κορημόγιο, κορημόγιος μου σε καλή κορή μου. Καλέ να έρθεις να στεφανώσεις. Ωραία πράγματα βλέπω εδώ, πρόεδρε. Καλώς σήκω, πρόεδρε, σήκω. Σας πέτυχα στο φαΐ, ε. Καλώς το Χρήστο, το παιδί μου, στο διδαχύτη μας, γεια το καμάρι μας. Μου, πρόεδρε μου, Λεβέντη. Να σου πω, ρε πρόεδρε, ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Διραχείου. Τι ωραία χρόνια μου θύμισες πάλι, ρε πρόεδρε εδώ. Τι ωραία πράγματα μου θυμίσατε, μωρέ, σήμερα. Σου θύμισα, Χρήστο, τότε που ερχόσουν ένα μικρό παιδάκι με τα κοντά παντελονάκια. Έτσι, στην Αγία Τριάδα, εκεί που αλωνίζαμε. Εκεί που, εκεί που καθόμασταν και θυμάμαι τότε που μας έφερες και ένα δροσερό καρπούζι. Γιατί τότε δεν υπήρχαν εδώ και τα φρούτα. Τι θυμάμαι, ο πρόεδρος, τι τώρα, να θυμηθώ. Νικήτα μου, να σου μιλάω έτσι στον Ενικό. Τι ωραία πράγματα βλέπω πάλι. Έτσι, πες μας δύο λόγια. Μας παρακολουθούν τώρα όλη η Ελλάδα εξομογένεια. Το αλώνισμα, να δούνε το διραχύτικο αλώνισμα. Όπως κάναμε, όπως μεγαλώσαμε. Το αλώνισμα γινότανε με ένα ή με πέντε ζώα, όσα θέλαμε. Ανάλογα το αλώνι που έχουμε, μικρό ή μεγάλο. Λοιπόν, κουβαλούσαμε τα δεμάτια, έτσι τα λέγαμε. Τα απλώναμε στο αλώνι, τα κόβαμε. Και στη συνέχεια βάζαμε τα ζώα μέσα και γυρίζοντας το τρίβαν και για να σπάσει να φύγει ο σπόρος. Για να σπάσει να βγει ο σπόρος, να το κοσκινήσουμε και να το βάλουμε στα σακιά, να το πάμε στον μήλο. Στο κουτσομήλι. Η τριχιά κρατάει τα άλογα και λέγονται λέμαργες. Το ξυλάκι που είναι εκεί στα άλογα πάνω λέγεται κουμπί. Το κουμπί, αν κατάλαβα, όταν γυρίζει πολλές φορές. Γυρνάει το άλογο. Γυρίζει τριχιά και δεν μπορεί να πάει άλλο το άλογο. Πατάς το κουμπί και γυρίζει από την ανάποδη. Ναι, γυρίζει γιατί γυρίζει. Καλά το λέω. Ναι, ναι. Γιατί γυρίζει. Γυρίζει για να πιάνει όλο το αλόνι. Όλο το πράγμα που έχουμε μέσα. Είδατε που όλα θέλουν το κουμπί τους. Σιγά-σιγά μαζεύει το σκηνή, μαζεύει και κάνει τη διαδικασία σε όλο το πράγμα που έχουμε εκεί. Μετά γυρίζουμε τα άλογα ανάποδα και γυρνάνε και ξαναβγαίνουν πάλι προς τα έξω. Και γίνεται αυτή η διαδικασία αλλεπάλληλα. Μετά λοιπόν το αλώνισμα, πάμε για άλεσμα, φτάνουμε στο μήλο που εκεί αλέθουμε. Αλέθουμε, ρίχνουμε το σιτάρι μέσα στα λιθάρια. Ωραία. Και με το νερό ο μήλος γυρνάει και αυτό το κάνει αλεύρι σκόνη. Λοιπόν, αυτό το παίρνουμε στη συνέχεια, το κοσκινίζουμε στο σπίτι οι γυναίκες και το καθαρό αλεύρι το φτιάχνει ψωμί. Το δε πίτρο το ρίχνουμε στις σκότες, στα γουρούνια και στα λοιπά, να έχουμε και τα υπόλοιπα καθάρματα. Όταν γινόταν το αλώνισμα, θυμάμαι ότι πέρα από Καγιανά, τα οποία τα βλέπω εδώ. Νομίζω τρώγαμε και κόκορα με μακαρόνια. Αυτό ήταν το σημερινό Δεκατιανό, το παλιό κολατσιό μας. Καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. Όταν καθόμαστε να ξεκουραστούμε για λίγο. Με τα χοντρά τα μακαρόνα, τις μακαρούνες που λέγαμε. Ναι, όταν καθόμαστε να ξεκουραστούμε για λίγο, είχαμε το κολατσιό μας. Που ήταν ο Καγιανάς. Το παραδοσιακό χοιρινό το καπνιστό. Ωραία. Ντομάτα με αυγό, παραδοσιακά και αυτά χωριάτικα. Και όταν τελειώναμε τη διαδικασία, είχαμε τον κόκορα. Με τις χιλοπίτες, το κύριο διραχύτικο φαγητό. Τα θυμάμαι. Μου πέφτουν τα σάλια τώρα που τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, τώρα όσο θα τα βλέπουμε, εμείς θα δοκιμάσουμε και λίγο καλά. Βέβαια, θα δοκιμάσουμε για το κρασάκι μας εδώ που είναι ντόπιο. Πρόεδρε, ό,τι και να πω είναι λίγο. Τι να σου πω. Εμείς... Δεν πήρατε μόνο χαρά εσείς. Εμένα να δείτε τι χαρά μου δώσατε. Εγώ χαίρομαι, Νικήτα, που βλέπω ξανά
δόξες στο χωριό, έτσι. Ενωθείτε όπως σας ήξερα πάντα. Εσύ κάνεις μεγάλο αγώνα εδώ για το χωριό, στη Λοβάτη του χωριού. Θυμάμαι παλιότερα και το Στάθη, τον Γιανακόπουλο, τον πρόεδρο της αδελφότητας. Σας βλέπω πάλι όλους μαζί εδώ, αγαπημένα πρόσωπα, και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε την τύχη να έχουμε εσένα, Χρήστο, το παιδί μας, να μας προβάλλεις και να μας δει όλη η οικουμένη. Η ομογένεια, τους οποίους χαιρετάμε σήμερα. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Τους περιμένουμε του χρόνου εδώ που μάλλον θα του κάνουμε φεστιβάλ, από ό,τι φαίνεται. Μακάρι. Θα το κάνουμε φεστιβάλ. Και για εμάς που λείπουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Γιατί εμείς το χωριό πάντα το θέλουμε ενωμένο, δυνατό και αγαπημένο. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Είμαστε όλοι μαζί, είναι όλοι δίπλα, ο ένας τον άλλον. Ωραία. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι, πρόεδρε. Θεέ μου, και να γινώσανε στον Άδη πανηγύρια, να ήμουν κι εγώ πραγματευτής για να πουλώ πραμάτιες. Στις όμορφες τις λιγερές για να πουλώ μαντήλια. Και στα παιδάκια τα μικρά για να πουλώ παιχνίδια. Να βγουν οι νιές για το χορό και οι γέροι στα τραγούδια. Να βγει και η λεβεντουριά να ρίξει το λιθάρι. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας στο Θηρεάτη να πάρουμε μία ανάσα. Βεβαίως θα ταλαιπωρήσουμε λίγο το δάσκαλό τους. Θα τον φέρουμε κοντά μας, που του έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Το φίλο μου, το Μανώλη το Γύφτο. Έλα εδώ, Μανολάκι. Μανώλη μου. Κάτσε εδώ και να καλέσουμε, Μανώλη, και το γραμματέα του Μορφωτικού Συλλόγου, το Βαγγελάκι το Λαδά, που μας βοήθησε πολύ όλες αυτές τις μέρες. Έλα, Βαγγέλη. Φέρνει και το μικρόφωνο, οργανωμένος. Έλα εδώ. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το Βαγγέλη, επειδή πρέπει να καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του το Μανολάκι, το Γύφτο και όλους εδώ τους σπουδαίους καλλιτέχνες που έχουμε. Χαίρομαι πολύ, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε γιατί όλες αυτές τις μέρες ήσουν δίπλα μας και μας βοήθησες πάρα μα πάρα πολύ.
Χριστό μου, είμαστε πολύ συγκινημένοι που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα, στο χωριό μας, όπου μεγαλώσαμε μαζί. Είναι πολύ μεγάλο το έργο που κάνεις, είναι εθνικό έργο. Το τιμάμε όλοι από παντού. Η νεολαία του χωριού μας υποστηρίζει πάρα πολύ τις παραδόσεις του χωριού μας και μαζευόμαστε όλοι εδώ, είμαστε μία δύναμη και το καλοκαίρι είμαστε όλοι παρέα εδώ. Χαίρομαι γιατί ξέρω πόσο σοβαρό παιδί είσαι και πόσο καλό και πόσο οργανωτικό και έχεις μαζέψει τα παιδιά ξανά του χωριού και βλέπω νεολαία, έτσι. Είναι πολύ ευχαριστώ καλό πολύ. Αυτό. Άντε, να ξαναζωντανεύσεις το χωριό μας και τα χωριά μας. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Μου δώσε το μικρόφωνο στο Μανολάκη. Μανώλη, πέρα από τη φιλία που μας συνδέει, που έχει ξεκινήσει μέσα από τις εκπομπές μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι σταθερή, είναι αληθινή. Λοιπόν, κάνετε πολύ καλό και πολύ σημαντικό έργο. Βεβαίως, εσύ ως προτεργάτης του χορευτικού, έτσι έχεις δώσει τα φώτα στα παιδιά, σε αγαπούν και τους αγαπάς. Δύο λόγια για το θηρεάτη μας που και σήμερα κοσμεί την εκπομπή μας. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας, την πρόσκλησή σου, Χρήστο, εσένα και την εκπομπή σου, που επιτελεί τόσο σπουδαίο έργο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τον Μορφωτικό Σύλλογο του Δυραχείου για την πρόσκληση και που μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο έργο που ονομάζεται Διατήρηση της Παράδοσης. Βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι μέσα στο χωριό εδώ πέρα διατηρείται ένα σπουδαίο αλόνι για χορό. Είδες, έχουμε ωραίο έτσι, χωριό. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε πολύ σωστά την μουσικοχορευτική μας παράδοση. Έτσι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σήμερα έχουμε μία ομάδα, έτσι. Έχουμε πολύ περισσότερα μία ομάδα, τα μέλη. Ναι. Μία αντιπροσωπεία. Βέβαια, τους περισσότερους και τις περισσότερες τους ξέρω. Και είναι έτσι φίλοι μου, τους χαιρετώ και τους βλέπω πάλι εδώ και είμαι διπλά χαρούμενος και γι' αυτό. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Να είμαστε γεροί να τα λέμε τακτικά και σε άλλες μας εκπομπές. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα γίνονται, έτσι. Έτσι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πήρατε μία ανάσα, έτσι σας έδωσε δυνατότητα.
Δειράχη Αρκαδίας υπήρξε η γενέτειρα του μεγάλου ήρωα της Επανάστασης Παναγιώτη Κεφάλα. Πάμε για λίγο όμως να δούμε μαζί πόσο καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Παναγιώτη Κεφάλα στους αγώνες Εθνεγερσίας, με στοιχεία που δανειστήκαμε μέσα κυρίως από την εξαίρετη μελέτη με τίτλο «Ο καπετάν Παναγιώτης Κεφάλας στα χρόνια της Εθνεγερσίας», που την επιμελήθηκε ένας από τους απογόνους του μεγάλου ήρωα και συγκεκριμένο ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κεφάλας. Ο καπετάν Παναγιώτης Κεφάλας γεννήθηκε προς τα τέλη του 18ου αιώνα εδώ στο Δειράχη Αρκαδίας και ήταν γιος κληρικού και συγκεκριμένα του Παπαγιάννη Κεφάλα. Στο σύντομο βίο του, να θυμίσω ότι δυστυχώς δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε τα 40 έτη της ζωής του, κατόρθωσε να συνδέσει άμεσα το όνομά του με μια σειρά επιτευγμάτων που είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην επαναστατική Ελλάδα. Όσον αφορά την προέλευση του επωνύμου του, διασώθηκε μαρτυρία ότι το αρχικό επώνυμο της οικογένειας υπήρξε το Παπαγιανόπουλος. Αυτό όμως, λίγο πριν την έκρηξη του ξεσηκωμού του 21, αντικαταστάθηκε από το Κεφάλας, που προέρχεται από τον χαρακτηρισμό ανυπότακτος, ξεροκέφαλος ας το πούμε, και τιμητικά, όπως συνηθιζόταν εξάλλου με τα παρατσούκλια τα παλιά τα χρόνια, υιοθετήθηκε σιγά σιγά από όλους τους συγγενείς του, τους επωνομαζόμενους πλέον Κεφαλαίους, που τον ακολουθούσαν στην πορεία στους αγώνες. Ο ήρωάς μας σε ηλικία μόλις 16 ετών επέστρεψε στο χωριό του από τη Μονή Βουλκάνου της Μεσσηνίας, στην οποία είχε σταλεί για να σπουδάσει και πολύ σύντομα συνδέθηκε με το διάσημο κλεφταρχηγό Ζαχαριά τον Βλαχομπαρμπιτσιώτη σε κοινούς αγώνες κατά των Τούρκων. Ο Παναγής Κεφάλας συμμετείχε σε πολλές μάχες και υπήρξε υπόδειγμα ανδρείας και λεβεντιάς. Ήταν από τους οπλαρχηγούς του ελληνικού ξεσηκωμού του 1805 και κατόπιν το 1808 κατέφυγε στη Ζάκυνθο με τον Κολοκοτρώνη, όπου παρέμεινε έναν χρόνο και έγινε αξιωματικός στα επτανησιακά τάγματα. Η πιο εντυπωσιακή όμως πολεμική συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη και καθοριστική μάχη στο Βαλτέτσι, ενώ αργότερα θα συνδέσει το όνομά του με το συγκλονιστικό ρεσάλτο το οποίο πραγματοποίησε πάνω στα τείχη της Τριπολιτσάς, καθοδηγώντας το πολυάριθμο σώμα των αγωνιστών του και προκαλώντας με μια δραστική αλλαγή του σκηνικού στο Μοριά. Μάλιστα, ο ποιητής του 21 Τσοπανάκος περιγράφει τα γεγονότα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τριπολιτσά εφραίνεται, με το ρεσάλτο παίρνεται. Γεια σου, καπετάν Κεφάλα, κάνεις θαύματα μεγάλα. Ποταμιδών, ποταμιδών, χύνεις το αίμα των Τουρκών». Ο Παναγής Κεφάλας είναι γνωστό ότι υπήρξε επιστήθιος φίλος και συμπολεμιστής με τον Παπαφλέσσα, που επίσης ως γνωστόν καταγόταν από τη γειτονική Πολιανή, εδώ δίπλα είναι. Μάλιστα, ακούστε και κάτι ακόμα συγκλονιστικό. Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, ο Παπαφλέσσας ζήτησε, ο Παπαφλέσσας έτσι, τους έχω δίπλα μου και τους δύο, ζήτησε από το στρατηγό Κεφάλα να κόψει λόξες, δηλαδή οριζόντιες λωρίδες από τη φουστανέλα του και να τις ταιριάξει με το γαλαζοπό ράσο του και να φτιάξουν έτσι από κοινού την πρώτη επίσημη ελληνική στρατιωτική σημαία, όπως ήταν πάντοτε δεμένη, εδώ είναι, και εδώ, στο Δειράχη δίπλα-δίπλα. Να τονιστεί επίσης ότι ο Κεφάλας και το σώμα του συμμετείχαν σε αποφασιστικές μάχες με τους Τούρκους, από τα Δερβενάκια μέχρι και την Φωκίδα. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και στον Εμφύλιο, τύχανε μεγάλης εκτίμησης, ακόμα και από τους επιφανείς αντιπάλους του ο Κεφάλας, μέχρι και οι αντίπαλοι του τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Επίσης, επιδείκνυε πραγματικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό και αυτό, για να δείτε το ήθος του, για τους μαχητές του και όσους τον ακολουθούσαν στις μάχες. Χαρακτηριστικές μάλιστα παραμένουν οι επιστολές του προς την επαναστατική κυβέρνηση, με τις οποίες πίεζε για να εξασφαλιστούν οικονομικά οι χείρες και τα ορφανά των υπερπατρίδος φωνευθέντων στρατιωτών του, τους οποίους ανέφερε και ονομαστικά έναν έναν. Ένας φιλέλληνας γιατρός, ο Μίλιγκεν, που επισκέφθηκε τον ήρωά μας κοντά στο στρατόπεδό του στη Σκάλα Μεσσηνίας το περίπου το 1825, ανέφερε ότι στους κύκλους της επαναστατικής Ελλάδας ο στρατηγός Κεφάλας θεωρούνταν σαν ένας από τους πιο θαραλέους Έλληνες αρχηγούς. Την παραμονή της τελευταίας του μάχης στο Μανιάκι, ο Παναγής Κεφάλας εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά της ιδέας να αντιμετωπιστεί ο εχθρός σε τόσο ακατάλληλη περιοχή. Όμως, ο επιστήθιος φίλος του και εθνεγέρτης Παπαφλέσσας παρέμενε αμετάπιστος, επιβάλλοντας για μια ακόμη φορά, όπως συνήθιζε τότε, την άποψή του στους οπλαρχηγούς.
Και ο Κεφάλας, όπως πάντα, τον ακολούθησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν δίστασε να ταυτίσει και πάλι τη μοίρα του με τον παντοτινό του φίλο. Έτσι, ο μεγάλος Διραχύτης ρίχτηκε στην τελευταία του μάχη με το συνηθισμένο του πολεμικό πάθος, μέχρι τη στιγμή που απόλυτα πλέον εξουθενωμένος από τους αλλεπάλληλους σπαθισμούς, τον βρήκε κατά τη λήξη της αντίστασης ο θάνατος. Να θυμίσουμε ότι στην ίδια μάχη σκοτώθηκε και ο Παπαφλέσσας. Το ιστορικό λοιπόν τραγούδι που ακολουθεί, από τα σπάνια τραγούδια, το αφιερώνουμε σε όλους τους απανταχού διραχύτες για να το χαρούν. Σας δίνω ατόφιο το ποιητικό του κείμενο, όπου αναφέρεται, όπως θα δείτε, αυτό καθ' αυτό το Διράχη και η τοποθεσία του χωριού Λίθαρος, όπου βρισκόμαστε κι εμείς και κάνουμε τα γυρίσματα της εκπομπής μας. 60 καράβια κίνησαν τσούρμων από την πόλη. Τα 10 ξεχωρίσανε και πάνε στη Μεθόνη. Πιάνουν και στέλνουν μια γραφή σε εκείνονε το Φλέσια. Και ο Φλέσιας που τη διάβασε, πολύ του κακοφάνη. Το μαύρο καβαλίκεψε, το αλογό του δηλαδή, και στο Διράχη εδιάει. Εδιάει βγαίνει από το ρήμα διαβαίνω, δηλαδή εδιάβει εννοεί, και στο Διράχη πήγε. Στο Λίθαρο, εδώ που βρισκόμαστε, ξεπέζεψε στο σπίτι του Κεφάλα. Κάπου εδώ έμενε και ο Κεφάλας. Πού σε Λεβέντη Παναγή, πού σε μωρέ Κεφάλα. Πικρή γραφή μας στείλανε μέσα από τη Μεθόνη. Τάρματα να τους δόκουμε και να παραδοθούμε. Και ο Κεφάλας που τ' άκουσε, πολύ του βαρυφάνη. Ψηλή φωνούλα έβγαλε, ψηλή φωνούλα βγάνει. Το ψηλή δεν εννοεί μικρή, δυνατή εννοούσε το αντίθετο. Πολύ ψηλή και δυνατή φωνή. Τα παλικάρια τίμασε και στο μανιάκι φτάνει. Και ανοίξανε τον πόλεμο με αυτόν τον Μπραήμι. Και έπεσε, του έπεσε δηλαδή, του έτυχε, του έλαχε όπως λέμε, και έπεσε ο Φλέσιας υπουργός μαζί με τον Κεφάλα. Πιάνουν και στέλνουν μια γραφή σε εκείνον το Φλέσια. Αμάν κι ο Φλέσσας που τη διάβα σε πολύ του κακοφάνη.
την άνοιξη. Τώρα βλάχαμ τώρα το την άνοιξη. Γεμ τώρα το καλοκαίρι βλάχαμουμε το τσεβέρι. Γεμ τώρα το καλοκαίρι βλάχαμουμε το τσεβέρι. Θα πάμε βλάχαμ θα πάμε στα βουνά. Θα παύλα χαμ θα πάμε πάνω στα βουνά. Γεμ στο καθαρό αέρα θα σαμβάρω και τσεπέρα. Γεμ στο καθαρό αέρα θα σου πάρω και τσεπέρα. Σι θα βλάχαμ σι θα φύλλα στα πρόβατα. Σίθα βλάχαμ σίθα φύλλα στα πρόβατα. Γεμ κι εγώ θα πω τα γίδια βλάχαμ πάρω και στολίδια. Γεμ κι εγώ θα πω τα γίδια θα σου πάρω και στολίδια. Πω 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 ποιες βλέπω εδώ. Εδώ πέρα παλικαράκι μικρό που ερχόσουν εδώ και έβλεπες τη γιαγιά. Πάρμε για τις κατσίκες και έπινε στο γαλατάκι το φρέσκο. Προσπαθώ να μην συγκινηθώ έτσι, κρατιέμαι, να ξέρετε. Ναι, Χρήστο μου, τι άλλο να πω. Πόσο χαίρομαι, λοιπόν. Ωραία. Πήρανε θέση η Θεία Κατερίνη εδώ, ε. Γεια σου, Θεία Κατερίνη. Και. Γεια σου, Θεία Κατερίνη, γεια σου, Μαγδαληνούλα. Να είστε καλά, καλωσορίσατε, καλά να περνάτε. Ναι. Είμαστε καλά, εδώ που ήρθατε. Έχουν περάσει πάρα πολύ. Ο Γίας ο Μπάρας, ο Αδάμ ο Μπάρας, ο Γιάννης ο Θάνος. Είχανε στρούγκες, είχαμε μαντριά, είχαμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δυστυχώς τώρα μας λείπουνε. Να όμως που τα ξανααναβιώνουμε, ναι. Τα ξαναφτιάχνουμε. Και ξαναγυρίζουμε τώρα. Και έτσι όπως πάνε, και έτσι όπως πάει η ζωή, έτσι όπως εξελίσσεται, μου φαίνεται στο τέλος θα ξαναγυρίσουμε στα χωριά μας και πάλι ευτυχισμένοι θα είμαστε και θα ζήσουμε πολύ καλύτερα από αυτά που βιώνουμε στις μεγαλοπόλεις. Έτσι μακάρι, δεν είναι. Μακάρι, και Κατερίνη. Μακάρι να γυρίσουμε. Ήρθε η ώρα για άρμεγμα δηλαδή. Ναι, η ώρα για τη στρούγκα. Δεν μου λες, παλιά δίναμε ονομασίες. Μάμε, εγώ τη Χάιδο που λέγαμε, μου λέγει η γιαγιά μου, ναι, η παπαδιά. Τι, η Χάιδο. Τη Ρίκα. Εδώ πώς τις λες, για πες μου. Αυτή που άρμεγες ποια είναι. Την Αράπο, την Κορμπόγκιωσα. Ναι. Άρα όλες έχουν ονομασία. Έτσι. Την Άσπρη, τη Μαύρη, την Κόκκινη, τη Ρούσα. Ναι, πέστε όμως ότι τα ζωάκια τους μίλαγες και καταλάβαιναν κανονικά. Καταλαβαίναν και καταλαβαίνουν. Γιατί εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου έκανε ολόκληρη συζήτηση. Ναι. Εγώ είμαι η τελευταία η Τσοπάνα. Ναι, ναι. Και έχω και γίδες ακόμα και τους λέω ελάτε εδώ κοριτσάκια μου. Και τα βλέπεις και έρχονται να τα αρμέξω, να τα ταΐσω. Ωραία. Είναι πολύ καλά. Να τονίσουμε ότι τα παλιά τα χρόνια τραγουδώντας αρμέγατε. Έτσι. Τραγουδώντας. Να το πούμε. Αυτό δηλαδή δεν το κάναμε ειδικά για τώρα. Έτσι γινόταν το άρμαγα και έτσι συνηθίζεται να γίνεται ακόμα και σήμερα. Οι μερακλείδες και όσοι τους αρέσει πάντα τραγουδάνε. Κούκλα μου, να πάω και από εδώ. Για πες μου. Εγώ είμαι μια νέα. Αποκτήσαμε κι εμείς εδώ με το σύζυγο κάποια ζωάκια. Τα φροντίζουμε, κάνουμε το τυράκι μας. Τώρα λοιπόν αρμέξαμε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το παίρνουμε και πάμε να το παίρνει από εδώ και πέρα, θα του αντιλήσουμε. Ωραία. Και θα το ρίξουμε στο καζάνι. Τι θα πει, θα του αντιλήσουμε. Να βάλουμε το. Ναι, πες, να τα ακούσουν τα νέα παιδιά που μας ακούνε. Θα το σουρώσουμε. Ναι, θα το σουρώσουμε. Ωραία. Εμείς έχουμε τις τσαντίλες που λέγαμε. Ναι. Τσαντίλα. Ναι, ναι. Και θα τη δείτε. Η τσαντίλα θα το ρίξουμε. Άρα πάμε στην τσαντίλα τώρα. Ναι. Πάμε για τσαντίλα. Πάμε είμαστε έτοιμοι. Πάντως μόνο τσαντισμένοι δεν είμαστε εδώ. Χαρούμενοι είμαστε. Κρατείτε τις τσαντίλες, λέει, να μην πέσει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε στο τραγούδι. Χίτσα, θα συνεχίσουμε το τραγούδι. Εμείς πάμε να δούμε την τσαντίλα. Αρμέγοντας και τραγουδώντας, για πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται το πήξιμο του τυριού με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Με τη γνωστή δηλαδή τσαντίλα, το τυρομάντιλο, όπως θα μας δείξει χαρακτηριστικά η θεία η Κατίνα μαζί με τη θεία τη Χαρίκλια και τις υπόλοιπες γυναίκες του χωριού. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι και ιδιαίτερα όσοι και όσες σκέφτονται σοβαρά την αποκέντρωση και την επιστροφή στην ελληνική ύπαιθρο. Για Κατίνα, για πέστε μου τώρα, τσαντίλα έτσι. Ναι, ναι. Για πέστε μου τι κάνουμε τώρα, σε ποια φάση είμαστε. Το τσαντιλίσαμε. Το τσαντιλίσαμε, ναι. Θα το κρεμάσουμε. Μ?
Και μετά θα το κατεβάσουμε. Θα κρεμάσουμε τι, το καζάνι. Το καζάνι με το όπως γάλα. Όπως είναι με το γάλα. Με το γάλα. Ναι. Θα το κρεμάσουμε και μετά θα το κατεβάσουμε να βάλουμε να το τυροκομίσουμε. Πόση ώρα θα τα αφήσουμε κρεμασμένο. Κρεμασμένο. Αν δεν ρίξουμε άλλο γάλα. Ναι. Θα το κατεβάσουμε αμέσως. Αλλά άμα περιμένουμε να ρίξουμε κι άλλο γάλα, θα το αφήσουμε κρεμασμένο. Και κατευθείαν ξεκινάμε, πείζουμε. Ναι. Και κατευθείαν θα το βάλουμε στη φωτιά και θα το πήξουμε. Σε 5 λεπτά, σε μισή ώρα, ξέρω εγώ ανάλογα, η πιτιά πώς θα πιάσει. Και μέχρι το τέλος εκπομπής μας θα φάμε τυράκι. Λοιπόν, ανεβάσαν το καζάνι οι γυναίκες. Τι γίνεται, Θεία Χαρίκλια? Το βάζουν εκεί πέρα για ασφάλεια, για να μην πέσει τίποτα όλη τη νύχτα, μην μπει τίποτα μέσα. Γιατί τα αφήνουν όλο το βράδυ. Ωραία. Για να πιάσουν και το πρωινό γάλα, να το βάλουν μέσα και το παίρνουν και πάνε και το τυροκομίζουν. Άρα λοιπόν το πρωί συμπληρώνουν όσο χρειάζεται. Το πρωί όσο χρειάζεται για να κάνουν. Δεν παθαίνει όμως τίποτα τη νύχτα. Το βράδυ όχι, γιατί έχει δροσιά εδώ, έχει κρύο. Ωραία, ωραία. Απλώς να μην μπει κάτι και μέσα. Άρα τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να πήξουμε τυρί. Θα πάμε το βάλουμε στη φωτιά και πάμε για φωτιά και πάμε να το ετοιμάσουμε. Πάμε.
Βάστα γερά. Βάστα γερά. Έτσι. Έτσι. Να περάσω εγώ. Τι ωραία υποδοχή ήταν αυτή. Η ωραίτερη υποδοχή που έχω συναντήσει σε εκπομπή μας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Τι συγκινητική βουλίτσα μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε που προβάλλετε με αυτόν τον τρόπο το χωριό μας. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Εμείς όλοι εδώ θέλουμε με τη σειρά μας να σας δείξουμε τα φιλέματα που έχουν ετοιμάσει οι διραχείτες. Περιμένω με μεγάλη χαρά. Εσύ θα μου δείξεις τα φαγητά. Καλά. Θα ξεκινήσει η Θεία η Μαρία. Η με Θεία τα φαγητά. Η Θεία η Μαρία είναι αυτή. Χειροκροτήστε τη Θεία τη Μαρία. Γιατί. Είναι δύο σένα όπως λέμε. Είναι και Θεία Μαρία αλλά και Μαμά Μαρία. Η μαμά μου, η Μαρία. Γεια σου ρε Μαμά Μαρία. Γεια σου Χρήστο μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Να μπει στην τηλεόραση λοιπόν. Θα σου παρουσιάσω λοιπόν τα φαγητά του χωριού μας που τα τρώγαμε από μικροί, γιαγιάδες, παππούδες. Όλα είναι παραδοσιακά, όλα είναι ωραία φτιαγμένα. Θα μου κάνεις λοιπόν, μια χάρη. Θα ξεκινήσει από το αγαπημένο μου που μου άρεσε που μου το έφτιαξες. Τον τραχανά, σου φτιαχνά. Τον τραχανά, σούπα, τον οποίο καίγαμε μετά με παστό χοιρινό στο τηγάνι, με μπουκίτσες ψωμάκι και το ρίχναμε πάνω στον τραχανά και τον τρώγαμε. Εδώ είναι τα τηγανόψωμα. Mm-hmm. Μετά, κάθε φορά που ζυμώναμε, μας φτιάχνανε οι μανούλες μας και τα τηγανόψωμα. Ωραία. Εδώ είναι το μπριάμι το γνωστό, που τα τρώγαμε πάντοτε. Τα έχω μάθει, μου τα έχεις μάθει όλα τώρα. Εδώ είναι μπατακομαγέρεμα, που το λέγαμε εμείς, και αυτό είναι μπατακομαγέρεμα. Ανακατεμένα, φασολάκια, μελιτζάν, ό,τι είχε ο κήπος. Όλα μαζεμένα. Εκεί είναι μπακαλιάρο στην νηστεία, πάντοτε με πατάτες στο φούρνο. Αυτός είναι κόκορας με χυλοπίτες σπιτικές. Αυτά τα μακαρόνια είναι τα φτιάχναμε κάθε απόκριες, όλα τα σπίτια τα φτιάχνανε, είναι φτιαχτά, με κατσικάκι κοκκινιστό. Αυτά είναι κολοκυθοκεφτέδες, αυτό είναι γίδα στη Φάδο, αυτός είναι γίγαντες, εδώ είναι καγιανά σπαστό με αυγά, εδώ είναι η μπομπότα με λαχανικά, εκεί είναι πάλι κόκορας με χυλοπίτες, εκεί είναι η σύβραση λεγόταν, όλα τα δημητριακά, κουκιά, καλαμπόκι, φασόλια, όλα τα όσπρια ήταν μαζεμένα. Και δίπλα είναι τα μαυρομάτικα φασολάκια και εκεί είναι πατατοσαλάτα. Αυτά είναι τα φαγητά που φτιάχναμε εδώ στο χωριό. Μέχρι σήμερα, από εκεί, ναι. Μέχρι σήμερα πίστευα ότι είχα πάρει από τον πατέρα μου. Τώρα που σε βλέπω είσαι στην παρουσία, πώς τη βλέπετε, πήρα και από σένα. Και από μένα και από μένα. Ναι, γεια σου ρε μαμά, ναι, Μαρία. Είσαι η πιο καλή μαμά του κόσμου. Λοιπόν. Η Βουλίτσα τώρα να μας περιγράψει λίγο τα γλυκά του χωριού. Τώρα με τη σειρά μας εμείς θα σας γλυκάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με τις πίτες που φτιάχναμε στο γάμο για την ύφη. Καλά, βλέπω και μία πίτα εκεί, τώρα τη βλέπω. Τι πίτα είναι αυτή, φτιάξατε και πίτα για την εκπομπή μας. Ορίστε, τι άλλο, τώρα θα σκηνοκροτήσω εγώ. Τι πίτα είναι για την εκπομπή σας, κύριε Χρήστο. Έχουμε πίτα για την εκπομπή, Σπύρε Λαμπρόπουλε. Ορίστε, θα τη δείξω ο σκηνοθέτης μας. Τι ωραία πίτα, τι είναι πίτα. Πίτα του γάμου, στολισμένη, που τη φτιάχνουν εδώ παραδοσιακά και την ψήνουμε στο ξυλόφουρνο. Mm-hmm. Όπως και στο ξυλόφουρνο είναι τα καρβέλια μας που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις γλυκές μας γεύσεις. Πάμε στις κουταλίδες. Είναι τηγανίτες στην ουσία που συνοδεύονται με ζάχαρη για να γλυκαίνουν όλους εσάς και την εκπομπή σας μαζί. Έχουμε επίσης καριδόπιτα, έχουμε κουραμπιέδες και δίπλες που ήταν τα βασικά γλυκά του γάμου. Mm-hmm. Τα κερνούσανε στους γάμους, στους συμπεθέρους και σε όλους τους καλεσμένους. Αρχικά τους κουραμπιέδες και μετά τις δίπλες. Επίσης ήθελα μαρμελάδες. Με ντόπια φρούτα από το χωριό μας. Έχουμε ετοιμάσει ζέρντελο, που το βρίσκουμε μόνο στο Δειράχι, και κορόμιλο, μαρμελάδες από το χωριό μας. Όπως επίσης και ποτό που έχουν φτιάξει εδώ οι εξαιρετικές κυρίες του συλλόγου μας. Να είστε καλά, ευχές από τη Θεία την Αμαλία στους συγγενείς της στην Αμερική, που στέλνει μία ωραία ανθοδέσμη εκεί μπροστά. Τέλεια. Για τους συγγενείς της στην Αμερική. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όλα τα βάρη του χωριού ξέρετε ποια τα σηκώνει σήμερα. Έχετε καταλάβει ποια τα σηκώνει. Η Θεία Κατίνα εκεί πέρα ένα χειροκρότημα. Μου θυμίζει τον Πύρο Δήμα. Σαν αρσιβαρίστρια είναι. Η οποία όμως μας έφερε το τυράκι που είπαμε στο άρμεγμα. Είπαμε λοιπόν τότε στη Θεία Κατίνα και το θυμήθηκε ότι στο τελείωμα της εκπομπής θα φέρει πλέον το τυρί. Αρμέξαμε και μας έφερε το τυράκι έτσι να το έχουμε εδώ. Γεια σου ρε Θεία Κατίνα, πόσο ευχαριστώ. Το μανούρι. Γεια σου ρε Θεία Κατίνα. Και βεβαίως και ο τραχανάς σε ετοιμότητα.
στη διάρκεια της εκπομπής φτιάχναμε τον Τραχανάκη, ήρθε η ώρα έτσι να τον δούμε και στο τέλος και να τον δοκιμάσουμε. Μην πείστε, μην ακούτε τι λέω. Μετά την εκπομπή, πρώτα ο Θεός, θα κάτσουμε, θα φτιάξουμε τον Τραχανά μας, θα δοκιμάσουμε και το τυράκι της Κακατίνας. Να μου είστε γερές, σας αγαπώ πολύ, χάρηκα πολύ που σας είδα. Και πάνω απ' όλα να κρατάτε ζωντανό το χωριό μας το όμορφο, έτσι. Αυτό, τίποτα, είναι το πιο σημαντικό. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι τώρα. Μπιζέρισα μανούλα μου, τούτον τον νοματάρχη μας λέει το τραγούδι, του έρωτα, είναι και της αγάπης το τραγούδι αυτό. Εδώ μιλάει για μια κοπέλα η οποία δεν ήθελε τον νοματάρχη, ο οποίος τη γυρόφερνε πολύ καιρό εκεί στο σπίτι και τον κορόιδευε και στην ουσία του παραμύθιαζε ότι θα τον παντρευτεί όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρι. Είναι ωραιότατο το τραγούδι, θα μας το τραγουδήσει ο Παπαγιάννης ο Πριλίγκος και με αυτό θα οδεύσουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε στο τραγούδι μας. Μανούλα μου τούτο το νοματάρχη μέρα και νύχτα σπίτι μας. Μέρα και νύχτα σπίτι μας και μες στ' αρχοντικό μας με το γιώκα. Με το γιοκάρι παίζοντας και το βιόλι βαρώντας κι όλο μεσή γνωρόταγε. Όλο με συχνό ρωτάγε και με συχνό ρωτάει πότε θα γίνει ο γάμος μας. Πότε θα γίνει ο γάμος μας, πότε και η χαρά μας το μάι. Θα γίνει ο γάμος μας. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, δείξαμε πιστεύω πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά από την ιστορία της περιοχής. Δείξαμε Μοριά, δείξαμε Μονή Ρεκίτσας, δείξαμε τους οπλαρχηγούς του 21, μάλιστα δείξαμε τα στέκια τους, τα σημεία που συναντιόντουσαν εκείνα τα χρόνια και προετοίμαζαν την Επανάσταση του 21 σε ένα από τα πιο ιστορικά χωριά, στο Δειράχη Μεγαλουπόλεως. Δειραχίτσες και δειραχίτες, κάπου εδώ η βόλτα μας στο πανέμορφο χωριό πλησιάζει στο τέλος της. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή για όλους εμάς και για μένα προσωπικά. Δεν σας κρύβω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ήμουνα βαθιά συγκινημένος. Με ρωτάνε καμιά φορά, μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο μέρος? Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο μέρος, να σας πω την αλήθεια. Παντού υπάρχουν σπουδαίοι και ωραίοι συνέλληνες, όπως και εδώ στο Δειράχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την ωραία Ελλάδα προσπαθούμε πάντοτε κάθε Κυριακή μέσα από τις εκπομπές μας να την αναδεικνύουμε και να την προσφέρουμε σε ποιους? Σε εμάς τους ίδιους πρώτα απ' όλα και εν συνεχεία σε κάποιους που δεν ξεχνώ ποτέ να μελετώ και να αναφέρομαι μέσα από τις εκπομπές μου σε αυτούς που δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
σε Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Από εδώ λοιπόν, από το Δειράχη, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στους απανταχού Δειραχίτες και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν σε όσους συμμετείχαν στη σημερινή εκπομπή. Να ξεκινήσουμε από το χορευτικό μας το Θηρεάτη, του Μανώλη, του Γύφτου, του πολύ καλού μου φίλου. Κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά. Τους βλέπετε τακτικά στις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς μας. Παπαγιάννη, ευχαριστούμε. Τους μουσικούς μας και τους ερμηνευτές μας. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Δειραχίου, τον Νικήτα τον Τζιούβελη. Νικήτα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, για την αγάπη, για τα συγκινητικά λόγια. Το γιο σου τον Κώστα, τον πρόεδρο της κοινότητας. Έτσι. Όλους όσους μας βοήθησαν, το Βαγγελάκι, το Λαδά, μας βοήθησε πολύ αυτές τις μέρες. Και εγώ μέσα από την ψυχή μου να ευχαριστήσω προσωπικά τους Δειραχίτες και τις Δειραχίτσες για την αγάπη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο, τη μεγαλύτερη περιουσία. Από εδώ λοιπόν, από το ιστορικό Δειράχη Αρκαδία, στο Δειράχη Μεγαλουπόλεως όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι από τόπο σε τόπο εδώ στη Βουλή Τηλεόραση. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας!